Συνεχίζεται το μπαράζ των αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος χαρακτήρισε υψηλό τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ. Νέοι άνθρωποι λοιπόν με τον κατώτατο μισθό προκαλούν τώρα τον κύριο Μέργο να περάσει έστω και ένα μήνα με αυτά τα χρήματα. Ντροπή σε όλους όσους παίζουν με τα όνειρά μας. Δεν πιστεύω ότι αν το παιδί του έπαιρνε 600 ευρώ ή ο ίδιος θα μπορούσε να το πει αυτό το πράγμα. Κύριε Γενική Γραμματέα, πόσα παίρνετε εσείς το μήνα? Να πάρουν και αυτοί 600 ευρώ για να θα μπορούν. Πάγωσαν μόλις άκουσαν ότι ο κατώτατος μισθός, δηλαδή τα 585 ευρώ μεικτά που παίρνουν, μπορεί να χαμηλώσει κι άλλο. Τέλος του μήνα που έχω να πληρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου, να έρθουν μαζί μου να δουν πόσα μου περισσεύουν για να ζήσω τον υπόλοιπο μήνα. Yeah. Οικογένεια δεν έχω και ούτε νομίζω ότι θα μπορέσω να αποκτήσω. Στα 27 της χρόνια ζει με τους γονείς της και δουλεύει 12 ώρες την ημέρα. Η είδηση ότι τα χρήματα του κατώτατου μισθού που παίρνει είναι πολλά, τη σόκαρε. Κύριε Μέργο, θα ήθελα να βγείτε και να πείτε πόσα χρήματα παίρνετε κι εσείς το μήνα, να δούμε ποιος περνάει καλύτερα. Στο νεανικό του βλέμμα η απόγνωση αλλά και ο θυμός. 25 χρονών, δουλεύει για 585 ευρώ μεικτά ως ιδιωτικός υπάλληλος στο αεροδρόμιο. Υψηλός, δηλαδή συγγνώμη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που ο Γερμανός αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ένα χιλιάρικο βασικό. Ο δικός μου 500 ευρώ το μήνα, θεωρείται υψηλός κιόλας. Τι φτάνει να πληρώσω με τα 500 ευρώ, που δεν έχω και παιδιά, έτσι. Ειλικρινά, για τις καθημερινές μου ανάγκες, δεν μπορώ να βγάλω τα προς το ζήν. Τι έχετε να πείτε στο στέλεχος αυτού του Υπουργείου Οικονομικών που είπε ότι ο μισθός σας είναι και υψηλός? Δεν έχει ζήσει όπως εμείς, δεν ξέρει πώς βγαίνει. Όταν γεννιέσαι και τα έχεις όλα έτοιμα, είναι λογικό να παραμελείς την κατάσταση άλλων ανθρώπων. Γραφίστρια με το πτυχίο στο σιρτάρι, δουλεύει ως πολίτρια και απαντά με οργή για τον ψηλό μισθό της, όπως λέει με πικρία. Πόσο παίρνει και αν τα βγάζει? Αν τα παιδιά του σε τι σχολείο πάνε, τι τρώνε κάθε μέρα, το νοιάζει? Οι άλλοι τι τρώνε? Ή μόνο την πάρτι του? Και βγαίνει και λέει ότι θα κόψει σε εμάς το μισθό μας. Μας καταστρέφουν τα όνειρα, υποστηρίζει και ο Δημήτρης. Όλα ακριβαίνουν, οι μισθοί πέφτουν και δυστυχώς έχουμε εξαντληθεί. Θα του έλεγα ότι του δίνω για ένα χρόνο τα λεφτά μου κάθε μήνα και ας μου δώσει ο ίδιος τα δικά του. Αισθάνομαι οργή, μας λέει η Ουρανία, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, που εργάζεται ως συμβασιούχος εργάτρια στο Δήμο Αθηναίων. Μας έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που λέμε από τη στιγμή που υπάρχουν 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι άνεργοι, να λες εντάξει και με 600 εκατοστάρικα πάλι καλά να λέω. Έτσι, σε αυτό το σημείο μας έχουν φτάσει. Δεν πιστεύω σίγουρα ότι κανείς αυτή τη στιγμή παίρνει αποφάσεις πολιτικές από μόνος του. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ξύπνησε ένα πρωί και είπε 600 ευρώ. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του κατώτατου μισθού. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το Υπουργείο, εγώ προσωπικά έχω πει ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένη θέση. Ο κατώτατος μισθός δεν μειώνεται άλλο και έχει ήδη φτάσει σε χαμηλά επίπεδα. Τελεία και παύλα. Υπάρχουν και ορισμένοι που σε μια κρίση ειλικρίνειας πολλές φορές λένε την αλήθεια, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος βγήκε και είπε ο άνθρωπος στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ότι τα 580 ευρώ κατώτατος μισθός είναι πολύ μεγάλος μισθός και πρέπει να μειωθεί και άλλο για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, η κυβέρνηση αποκλείει, όπως ακούσατε, αλλαγές στον κατώτατο μισθό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ολιρέν. Μαζί μου ο Βαγγέλης Δουράκης. Έκανε πριν από ένα μήνα μία δήλωση ο κύριος Ολιρέν, η οποία επανέρχεται τώρα με αφορμή αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει, αν θέλει, τις τελευταίες ημέρες, η οποία ερμηνεύεται ως ένα ορθά ανοιχτό παράθυρο για νέα μείωση του κατώτατου μισθού στο μέλλον. Ναι, αυτή ήταν η ερμηνεία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κυρίου Νίκου Χουντή, ο οποίος θεώρησε ότι η απάντηση που έδισε ο Ολιρέν ήταν αφήνει αορθάνυχτο το παράθυρο για νέα μείωση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2014. Mm-hmm. Αυτό έδωσε μια αφορμή στο Υπουργείο Οικονομικών να απαντήσει και πάλι πολύ ξεκάθαρα, τοποθετούμενο πολύ ξεκάθαρο όσον αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω και σχολίασε μάλιστα χαρακτηριστικά πως λυπούμαστε εάν αυτό χαλάει τα σχέδια και τις προσδοκίες ορισμένων. Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε νέα